Τα νοσοκομεία της Έκτης είπε και φυσικά των Ιωαννίνων αντιμετώπισαν εξαιρετικά τα περιστατικά του ιού. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής της Έκτης είπε Γιάννης Καρβέλης, μιλώντας με αφορμή την έλευση των κινητών μονάδων του ΕΟΔΗ στα Γιάννενα και στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Όπως ανέφερε, οι κινητές ομάδες ήρθαν μετά από ένα σχεδιασμό που περιλαμβάνει ολόκληρη τη χώρα. Στόχος, είπε ο κ. Καρβέλης, να γίνουν δειγματοληψίες στις δομές αλλά και αλλού. Θεωρώντας ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εικόνα τι γίνεται μέσα στις δομές αλλά και εκτός αυτών για να εμπεδωθεί το κλίμα ασφάλειας στους πολίτες. Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο τα νοσοκομεία της Ηπείρου χειρίστηκαν την πανδημία του κορονοϊού, υποστήριξε ότι έγινε με υποδειγματικό τρόπο και ότι και τα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων τα πήγαν εξαιρετικά καλά. Κάνουμε δειγματοληψίες καταρχήν σε δομές τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και ευρύτερα του νομού αλλά και της περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να δούμε δειγματοληπτικά πώς εξελίσσεται ο ιός μέσα στην κοινότητα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται μέσα σε κλειστές ή και ανοιχτές δομές της περιοχής, προκειμένου να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα και να εμπεδώσουμε ένα κλίμα ασφάλειας υγείας τόσο για τους φιλοξενούμενους σε διάφορες δομές, όσο και για το ευρύ πάσμα του πληθυσμού της περιοχής. Κύριε Καρβέλη, αφορμή ζωθήγησης να σας ρωτήσω, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το πώς χειρίστηκαν τα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων, το ένα εκ των οποίων είναι και κέντρο αναφοράς, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την όλη κατάσταση με τον κορονοϊό, δεδομένου ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν τώρα πλέον που έχουμε μπει σε μια κανονικότητα, ένα σχόλιο σας για το πώς κινήθηκαν τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Θα έλεγα ότι ήταν εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν την κατάσταση της πανδημίας στα δύο νοσοκομεία, τόσο το Πανεπιστημιακό όσο και το Χατζηκώστα. Βεβαίως το Πανεπιστημιακό ήταν το νοσοκομείο αναφοράς όπου σήκωσε και το κυριότερο βάρος. Η διαχείριση έγινε με τον δέοντα επαγγελματικό και επιστημονικό τρόπο που μπορεί το νοσοκομείο να το κάνει, γιατί έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον επιστημονικό προσωπικό εκεί. Και μάλιστα όσες φορές χρειάστηκε να νοσηλευτούν άνθρωποι και στις μονάδες κρατικής θεραπείας που είχαν φτιαχτεί ειδικά για το COVID, τα αποτελέσματα ήταν τα καλύτερα δυνατά. Βεβαίως είχαμε και ανθρώπινες απώλειες, αλλά μην ξεχνάτε ότι η υγειονομική περιφέρεια είχε τις λιγότερες ανθρώπινες απώλειες από όλη την Ελλάδα. Άρα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα νοσοκομεία της έκτης υγειονομικής περιφέρειας και κυρίως τα νοσοκομεία αναφοράς, όπως ήταν και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου αλλά και αυτό των Ιωαννίνων, έκαναν εξαιρετικό έργο όλη αυτή την περίοδο. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Είναι στις προθέσεις σας άμεσα να επισκεφτείτε τα Γιάννενα, προκειμένου να έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε και περισσότερα πράγματα οικονομικών ενδιαφέροντων? Θεωρώ ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα έρθω και από την περιοχή. Έχω έρθει άλλωστε αρκετές φορές μέχρι σήμερα, αλλά θα ξανάρθω για να τα πούμε και από κοντά. Και να δούμε και τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής από κοντά και τους ανθρώπους που κάθε μέρα πασχίζουν για το καλύτερο δυνατό για όλους τους συμπολίτες.